Πάντω, στα νησιά, κάποιοι επιχειρηματίε δεν λένε να συμμορφωθούν με τι επιταγέ του νόμου. Έτσι έγιναν 22 συλλήψει σε μία μόνο ημέρα σε μήκονο πάρο καιρόδο για παράνομη κατάληψη παραλίων. Να υποθέσω χρυσαμπάτου. Και τι διαπίστωσαν Γιάννη τα κλιμάκια τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από την αρχή διαφάνεια αυτού του ελέγχου. Ότι όπω είπε και εσύ, χρησιμοποιούσαν τα καταστήματα αυτά για λόγου χωρί καμία άδεια και τοποθετούσαν τραπεζοκαθίσματα μέχρι και το κύμα. Γι' αυτό και έγιναν άμεσε συλλήψει, όπω είπε και εσύ, 22 στο σύνολό του, 19 άτομα υπεύθυνοι και νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτών συνελήφθησαν στη Μήκονο, δύο στην Πάρο και ένα στη Ρόδο. Ενώ πολύ μεγάλε ήταν και οι παραβάσει στην Ανατολική Αττική, Γιάννη, γιατί έγιναν πολύ έλεγχοι. Σκεφτείτε ότι 8 στι 10 επιχειρήσει κρίθηκαν παράνομε μετά από του ελέγχου αυτού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν συνεχίζουν. Σε ευχαριστούμε, Χρήσα.